κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης στην Αγία Τριάδα, την Περαία και τον Παξέ έχουν γεμίσει από τουρίστες που απολαμβάνουν τη θάλασσα και το ελληνικό καλοκαίρι. It's the first time in Thessaloniki, not in Greece, because I was in another island. I like hot weather, you know, with the sun and it's nice. I like it. We come here with our family many times, usually in the summertime. What do you like the most? Well, the nature, the temperature, it's nice. There's not a lot of humidity, so it's really nice. And the hotel, it's just by the sea, so you have everything by the sea. Ο ήλιος, η θάλασσα και κυρίως οι φιλόξενοι άνθρωποι της Ελλάδας είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους την επισκέπτονται οι τουρίστες. Πολλοί είναι μάλιστα οι τουρίστες από τη γειτονική Σερβία και το Κόσοβο, αλλά ακόμη και από τη Σκανδιναβία, οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται στις παραλίες του Θερμαϊκού, αφήνοντας πίσω τους τα ψυχρά κλίματα των χωρών τους. Maybe 10th time. When I was a kid, we used to come regularly here. And now that I have my family, my children, I bring my children here. And we like it a lot. We like it that it's the weather is nice, it's dry, and the nature is very good. I'm from Belgrade, Serbia. We stay here 4 days. It's very nice. We like Greek people. We are... my brother. Η επέλαση των ξένων τουριστών αποτελεί επίσης μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για την τόνωση της αγοράς των περιοχών αυτών, όσο και της Θεσσαλονίκης. That we are going to the water park and the center of Thessaloniki and maybe Cosmos too and Halkidiki. Οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων έρχονται και ο δικός μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, οπότε η επίσκεψη στην αγορά τους είναι πάντα θετική. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τα τελευταία χρόνια ενδιάμεσο προορισμό για όσους καταλήγουν στις παραλίες της Χαλκιδικής, καθώς πολλοί είναι αυτοί που κάνουν μία στάση για να γνωρίσουν την πόλη.